Το τυφλό σημείο της διαδρομής που φαίνεται ότι ακολούθησε ο Κρεοπόλης για να μην τον πιάσουν οι κάμερες από και προς την περιοχή που βρέθηκε η σωρός του Μπαμπικούτσικου, αποκαλύπτει η έρευνα του επιτόπου. Το σίγουρο είναι ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών και το τμήμα των ΤΕΙ Μεσολογγίου είναι ένα από τα σημεία τα οποία αναφέρονται στην δικογραφία. Βρισκόμαστε ακριβώς στη διασταύρωση. Στο αριστερό μου χέρι είναι ο δρόμος, ο κεντρικός δρόμος, στον οποίο όλοι οι οδηγοί ακολουθούν προκειμένου να κατέβουν στο Βάλτο. Από εδώ δεξιά φεύγει κανείς από ένα δεύτερο δρόμο, ο οποίος σε βγάζει στα λιώμενα. Εκεί δηλαδή που είναι ο καταβλισμός των Ρωμά. Όμως υπάρχει ένα τυφλό σημείο. Το τυφλό σημείο είναι πίσω από τον δρόμο των ΤΕΙ, όπως λένε στο Μεσολόγγι. Και αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου, στο οποίο μπορεί κανείς να ξεχωρίσει την άσφαλτο. Η άσφαλτος είναι περίπου στα 300 με 350 μέτρα. Αμέσως μετά γίνεται χαλικόδρομος. Και αυτός ο δρόμος οδηγεί στο σημείο που βρέθηκε ο Μπάμπης. Αλλά είναι ο πίσω δρόμος. Είναι ο δρόμος που επέλεξε ο Μάκης προκειμένου να περάσει από τυφλά σημεία έτσι ώστε να μην τον γράψουν οι κάμερες. Πάμε να τον δούμε μαζί. Εδώ είναι το σημείο που σταματάει η άσφαλτος και ξεκινάει ο χαλικόδρομος και μετά γίνεται χωματόδρομος. Είναι το σημείο 0, η εναλλακτική διαδρομή που ακολούθησε ο Κρεοπόλης. Δεν τον έχουν πιάσει οι κάμερες, γιατί ξέρει ότι από αυτό το σημείο δεν έχει κάμερες. Δεν έχει κάμερες καθόλου από εδώ. Οπότε ακολουθούμε εδώ, που είναι δύσκολη η διαδρομή αρκετά. Ακολουθούμε τον οδηγό μας, ο οποίος θα μας πάει στο σημείο που βρέθηκε ο Μπάμπης, αλλά από δεύτερη διαδρομή. Τελειώνει εδώ η μάντρα των ΤΕΙ. Και πλέον μπορείτε να δείτε κι εσείς εδώ τα νερά. Στη διαδρομή αυτή δεν υπάρχουν κάμερες. Πρόκειται για μια περιοχή που σύμφωνα με μαρτυρίες γνωρίζει πολύ καλά ο κατηγορούμενος, καθώς κυνηγούσε εκεί. Αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσουμε, διότι είναι ο τυφλός δρόμος, εδώ που δεν υπάρχουν κάμερες. Πέρασε από εδώ ο Μάκης. Είναι εναλλακτική διαδρομή, μακριά από τον αστικό ιστό. Η κάμερα της εκπομπής έκανε το ίδιο δρομολόγιο που φέρεται να ακολούθησε ο κατηγορούμενος τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας του Μπάμπη. Είμαστε περίπου στα 100 μέτρα από το σημείο που βρέθηκε ο Μπάμπης. Ακολουθήσαμε τη διαδρομή πίσω από το ΤΕΙ, μπήκαμε στην εναλλακτική διαδρομή και είμαστε πολύ κοντά στο σημείο που ο Μάκης άφησε τον Μπάμπη. Ήταν μόνος του? Τα ερωτήματα επιμένουν, συνεχίζουν και είναι πολλά. Ένα άνοιγμα αριστερά που πήγαινε. Ναι, που πήγαινε σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα χωράφι με ρίζια. Πρόκειται για έναν χωματόδρομο που γνωρίζουν οι ντόπιοι. Περνάει μέσα από χωράφια, καλαμιές και ακολουθώντας μια πολυδέδαλη διαδρομή, καταλήγει στο σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 31χρονος. Είμαστε στο σημείο των φωτοβολταϊκών. Με τη βοήθεια του drone θα φύγουμε και θα πάμε να σας δείξουμε από κοντά τις κάμερες που βρίσκονται πίσω ακριβώς από το αυλάκι. Ελάτε μαζί μου να δούμε λίγο το αυλάκι στο σημείο. Είμαστε περίπου στο 1,5 χιλιόμετρο. Ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο όπου βρέθηκε το άψυχο κορμί του Μπάμπη. Η
Οι αρχές, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσαν ότι υπάρχει ένα χρονικό κενό σε σχέση με όσα κατέθεσε ο Κρεοπόλης στην ανακρίτρια. Παρά το ότι 11 κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το αυτοκίνητο Suzuki Samurai που οδηγούσε ο κατηγορούμενος, σε ένα συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής χάνεται και εμφανίζεται αρκετά λεπτά αργότερα ως διαμαγείας. Υπάρχει ένας εναλλακτικός, νομίζω από το ευηνοχώρι που βγαίνει, αλλά αφήνεις πολύ χαμηλά και πρέπει να αρχίσει προς τα εδώ. Αλλά έχει πολύ χωματόδρομο, έχει πολλά μονοπάτια. Και όλο και νύχτα, ρε παιδιά. Οι ερευνητές αναζητούν απαντήσεις για ένα χρονικό κενό 11 λεπτών, στο οποίο κανείς δεν ξέρει τι έκανε ο 50χρονος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος μετά τη δολοφονία κινήθηκε προς την περιοχή Λιόμενα. Εκεί υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία θα μπορούσε να πετάξει και να κρύψει κάτι.